Λοιπόν, και πάλι πίσω στον Τηλεθάλαμο. Μαζί μας είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων, ο κύριος Χαράλαμπος Θεραπής. Κύριε Θεραπή, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Καλώς σας είδαμε. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό να ακούγεται η φωνή των μικρών επιχειρήσεων. Δεν θέλω να διευκρινίσω κάτι το θέμα των μικρομεσαίων, γιατί υπάρχει μια γενικότερη παρεξήγηση στο θέμα. Αν θέλετε, εξηγήστε μας ποια διαφορά του μικρομεσαίου από τη μικρή επιχείρηση. Θα ξεκινήσουμε από αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Βασικά, με την ευρωπαϊκή την ορολογία, μικρομεσαία επιχείρηση είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέχρι 249 υπαλλήλους. Μικρή επιχείρηση είναι από 1 μέχρι 49 υπαλλήλους. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια σημαντικότατη διαφορά στις μικρές και μεσαίες. Δηλαδή, μια μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας φούρνος που δουλεύει μια οικογένεια. Ή ένα στεγνοκαθαριστήριο, για παράδειγμα. Ή ένα περίπτερο. Όσο επιπλήστε, οικογενειακές οι επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, εμείς αυτές αντιπροσωπεύουμε και τους αυτοκροδοτούμε. Λοιπόν, όταν διαβάζω σήμερα στον τύπο, κύριε Θεραπή, ότι κάθε μήνα λέει κλείνουν 100 μικρές επιχειρήσεις. Είναι δραματική η κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική, όχι τον τελευταίο μήνα, τα τελευταία δύο χρόνια. Μου κάνει εντύπωση που οι φίλοι των συντεχνιών αντιδρούν τόσο έντονα, γιατί τους συζητήσαμε, όχι εμείς, συζητήθηκε να συνεισφέρουν. Να διευκρινίσω ότι καταρχήν δεν έχουμε τίποτα με τις συντεχνίες. Ούτε με τους δημόσιους υπαλλήλους. Εξάλλου δεν υπάρχει σπίτι στην Κύπρο να μην υπάρχει δημόσιος υπαλλήλος. Απλά είναι η ώρα, θέλετε, των ευθυνών, είναι η ώρα των αποφάσεων. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια, ως μικρές επιχειρήσεις αυτοκροδοτούμενοι, πληρώνουμε το κόστος της κρίσης. Οι 100 επιχειρήσεις που κλείνουν τον μήνα, μπορεί να είναι και περισσότερες, μπορεί να είναι και λιγότερες, δεν έχει σημασία τόσο ο αριθμός. Σημασία έχει ότι ολόκληρη η αγορά έχει στεγνώσει. Πραγματικά έχει στεγνώσει. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την αγορά, αν εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που ελπίζουμε να σας ακουστούν για το δεύτερο μακέτο. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Θεραπή, είναι ότι δεν ξοδεύει πλέον ο κόσμος, είναι πιο σφιχτός με την τσέπη του, και αυτό οδηγεί πολλές μικρές επιχειρήσεις σε κλείσιμο. Ή οι συνθήκες πλέον της αγοράς, όπως διαμορφώνονται, δεν τους ευνοούν στο να υπάρξουν ανταγωνιστικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις είναι το τραπεζικό σύστημα και ο τρόπος λειτουργίας του. Το έχουμε πει επανελειμμένα και θα το παραλάβω ακόμα μία φορά. Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο έχει ξεπεράσει τα όρια της τοκογλυφίας, και το λέω με πλήρη επίγνωση του τι λέω. Έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες καταγγελίες από μέλη μας για χρεώσεις, με δικαστική απόφαση μάλιστα, που ξεπερνούν το 15%. Από το 12,18 και άνω θεωρείται τοκογλυφία με βάση την νομοθεσία. Ειλικρινά διαλωτούμε με ποιον τρόπο βγαίνει μια δικαστική απόφαση που είναι άνω των συγκεκριμένων επιδοκίων. Επομένως, την δεδομένη στιγμή που εμείς έχουμε τα προβλήματα, τα οικονομικά τα προβλήματα, αντί να υπάρξει, αν θέλετε, μια συνεργασία. Δεν θέλω να χαριστεί οτιδήποτε. Μια συνεργασία να υπάρξει. Αντίθετα, μια κατανόηση θα την έλεγα εγώ, σε μια δύσκολη εποχή, ώστε να δοθεί ευκαιρία στον άλλον που είναι πιεσμένος, ναι, να βγάλει κάποια λεφτά και να δώσει στην συνέχεια. Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι οι τράπεζες είναι. Δεν είναι φιλανθρωπικό. Δεν είναι φιλανθρωπικό. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ούτε ζητούμε να, αν θέλετε, να μας χαριστούν τα χρέη οτιδήποτε. Αυτό που ζητούμε και μας κάνει εντύπωση, γιατί δεν εισακούμαστε, είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε να υπάρξει μια αρρωγή, έπρεπε να υπάρξει μια περίοδος χάριτος, αν θέλετε. Και είναι και ένα από τα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε για να μπει στο δεύτερο μπακέτο. Ως, αν θέλετε, μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Ζητούμε να ανασταλούν οι δόσεις των δανείων των μικρών επιχειρήσεων και των μετόχων, γιατί όπως είπαμε είναι οικογενειακές, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν λέμε να χάσουν τους στόχους οι τράπεζες. Το τι λέμε είναι ότι να υπάρξει μια αναστολή. Γιατί με το να μας στείλει στα δικαστήρια και να μου βγάζει σε δικαστικές αποφάσεις ότι από το 7 ή το 8, που είναι και τρεις μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη, μου το ανεβάζει στο 15 ή στο 20, όταν στο 7 δεν μπορώ να σε πληρώσω, στο 15 πώς θα σε πληρώσω. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό το επιχείρημα. Τι εξυπηρετεί να υπάρχουν συνεχόμενες χρεοκοπίες, τι εξυπηρετεί να μας σύρεται στα δικαστήρια, εκτός από να πληρώσουμε τον δικηγόρο. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο των τραπεζών. Κάποιος μπορεί να πει ότι όταν κάνεις δάνειο, κύριε Φουρλά, κύριε Θεραπή, να ξέρεις ότι μπορείς και να το αποπληρώσεις. Διότι αν δεν μπορείς να το αποπληρώσεις, τότε θα έχεις αυτό το κόστος. Μάλιστα. Εδώ θα έρθω στην αγαπημένη, αν θέλεις, ρητολογία, να πω όλους ότι οι μικρές επιχειρήσεις, η ατμομηχανή, η σπονδυλική στήλη, οι πνεύμονες και τα σχετικά. Όταν πριν 3 χρόνια, και 4, υπήρχαν, αν θέλετε, περιόδια εφορίας και επενδύαν συνεχόμενα οι μικρές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και κατά συνέπεια αναπτύσσουν την οικονομία, όλα ήταν καλά.
Αυτή τη στιγμή με την παγκόσμια οικονομική κρίση και με τα συγκεκριμένα δεδομένα στην Κύπρο που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα γιατί δεν υπάρχει αρρωγή. Αυτό λέμε εμείς. Δεν λέμε ότι δεν θα αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας. Το λέμε ότι δώστε κάποια περίοδο χάρη τους στις πληρωμές. Αν μου επιτρέπετε, είχα μια συνάντηση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας πριν μερικές μέρες. Και αναφέραμε συγκεκριμένα πράγματα στον διοικητή, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι μας αντιμετώπισε αντιλαμβανόταν πλήρως το τι λέγαμε. Και θέλω να πω τώρα και δημόσια ότι μας ζήτησε ο ίδιος να πούμε στις τράπεζες ότι δεν είναι ο ίδιος που πιέζει τις τράπεζες, όπως το επιχείρημα των τραπεζών του, να πιέσει για να εισπραχτούν, αν θέλετε, με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι η παρένεση του προς τις τράπεζες είναι να δοθούν ακριβώς κάποιες ελαφρύσεις σε αποπληρωμή. Άρα, να ακούσουμε τράπεζα να λέει ότι μας πιέζει ο κεντρικός τράπεζας, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είχε την άδεια να το πείτε δημοσίως. Είπατε προηγουμένως ένα μέτρο, κύριε Θεραπή, για την αρρωγή, ενδεχομένως παγωποίηση των. Των δανείων για ένα χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Τι άλλο προτείνετε ως ΠΑΣΗΜΕ για να εξέλθει η μικρή επιχείρηση από την κρίση και να μπορεί να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική? Μάλιστα. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσουμε ως ΠΑΣΗΜΕ την υπογραφή του πρώτου πακέτου μέτρων μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση. Έστω και τώρα. Έστω και τώρα. Ας είναι. Ναι. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Στην ανακοίνωση που έχουμε εκδώσει όμως διευκρινίζουμε ότι το πρώτο πακέτο είναι απλά το ξεκίνημα. Πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα που θα πάρθουν είναι σκληρά. Και αντιλαμβάνουμε ότι κάποια πράγματα που θα αναφέρω τώρα θα προκαλέσουν κάποιες αντιδράσεις, όπως αντιδράσεις προκλήθηκαν και στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου τις παρουσιάσαμε. Θέλω να ξεκινήσω με το θέμα της ΆΤΑ. Δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα με ποια λογική υπάρχει η ΆΤΑ σήμερα στην Κύπρο. Και αντιλαμβάνουμε ότι αγγίζουν αυτή τη στιγμή σε μία από τις ιερές αγελάδες των συντεχνιών. Η ΆΤΑ, όπως είναι φτιαγμένη σήμερα, εξυπηρετά μόνο τους υψηλόμισθους περισσότερο. Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, εάν σήμερα υπάρχει 2% ΆΤΑ, ένας ο οποίος παίρνει 5.000 το μήνα, υψηλόμισθους, το ψωμί που αγοράζει ο φίλος των 5.000 είναι πιο ακριβό από το ψωμί που αγοράζει ο άλλος των 1.500. Άρα, γιατί δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση στον καθορισμό της ΆΤΑ ή ένα άλλο σύστημα πιο δίκαιο? Αλλά η ΆΤΑ όπως είναι σήμερα, απλά δεν την αντέχει η οικονομία. Δεν την αντέχει. Άρα, το πρώτο θέμα είναι η ΆΤΑ. Αν θέλω να συνεχίσω, υπάρχει ένα θέμα μειώσεων των μισθών στο κρατικό μισθολόγιο. Και να διευκρινίσω, όχι κρατικό, έκανα εγώ το λάθος. Στο δημόσιο μισθολόγιο. Γιατί οι φίλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα είναι υπάλληλοι όλων μας. Τώρα αγγίζετε λεπτά θέματα. Τα οποία όταν τα λέμε καμιά φορά τα ακούμε τα εξαμάξεις. Αγαπητέ κύριε Φουρουλά, δεν είμαστε σήμερα σε. Αν θέλετε να προσέχουμε ακριβώς το τι λέμε όπως προσέχαμε μέχρι σήμερα, όχι με την έννοια ότι να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά να λέμε κάποια πράγματα όπως είναι. Αν δεν μειωθούν άμεσα και δραστικά τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, εκ των πραγμάτων δεν θα παίρνουν τον μισθό τους. Αυτό δεν το αντιλαμβάνω. Πάντως, από πλευρά συντεχνιών, αν θέλετε να το σχολιάζετε, λένε ότι αν πειράξουμε το κάστρο των δημοσίων υπαλλήλων και υπάρξουν εκτόσεις εκεί, ποιος θα προστατεύσει στην συνέχεια τον ιδιωτικό υπάλληλο? Δηλαδή, αν κάνουμε αρχή με τους. Δηλαδή, αν παγωποιηθούν οι μισθοί στον δημόσιο τομέα, σκεφτείτε τι θα κάνει στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης. Με αφορμή αυτό. Ευχαριστούμε πραγματικά τους φίλους συντεχνιακούς που σκέφτονται τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά το κάστρο των ιδιωτικών υπαλλήλων αλώθηκε εδώ και 3 χρόνια. Δεν υπάρχει. Ελάχιστες επιχειρήσεις, μιλώ για μικρές επιχειρήσεις. Ελάχιστες επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν ΆΤΑ, μπορούν να πληρώνουν ακόμα και το 13ο μισθό. Ο 13ο μισθός που ακόμα και ψες βλέπαμε, εγώ που οφείλω να ομολογήσω με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Αυξεντίου να επαναλαμβάνει, αν θέλετε, τα μέτρα που προτείνουμε, δηλαδή η κατάργηση του 13ου μισθού, κατάργηση της ΆΤΑ, που μέχρι μερικούς μήνες πριν, μόνο, η απλή και μόνο αναφορά, ήταν κάσους μπέλη. Λοιπόν, ο 13ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, στις περισσότερες εταιρείες, μικρές εταιρείες, έχει καταργηθεί. Εκ των πραγμάτων έχει καταργηθεί. Γιατί όταν δεν έχεις λεφτά να πληρώνεις τους μισθούς, πώς θα πληρώνεις τον 13ο? Καλά, και επειδή δεν πάει καλά, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να καταστρέψουμε και τον δημόσιο, θα πει κάποιος. Δηλαδή, αντί να προσπαθήσει ο ιδιωτικός τομέας να φτάσει τα κεκτημένα του δημοσίου, θα πρέπει να ρίξει τα κεκτημένα του δημοσίου για να φτάσουν τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να αντιστρέψω το ερώτημα. Εάν δεν υπάρχουν λεφτά, που δεν θα υπάρχουν λεφτά μέχρι το τέλος του χρόνου με τη σημερινή κατάσταση, που δεν θα παίρνουν κάτω μισθών τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, τότε τι ακριβώς θα έχουν να πούν?
Εάν θα μπούμε στο μηχανισμό στήριξης, που εμάς η πρόβλεψή μας δυστυχώς είναι ότι δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, τον μηχανισμό στήριξης. Τότε θα έρθει η Τρόικα ή οι αντιπρόσωποι της και θα πούνε ότι ξέρετε, προχωρήστε σε άμεσες απολύσεις 5.000 δημοσίων υπαλλήλων. Τι ακριβώς θα κάνουν οι δημοσίοι υπαλλήλοι, δεν θα έχουν κάνει δουλειά. Όταν πει ότι μειώστε το μισθολόγιο, τότε τι θα κάνουν. Γιατί πλέον τα μέτρα εκεί είναι δραστικά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα να τα αποφύγει. Ενώ τώρα μπορεί ακόμα κάτι να κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα θέματα στο ενδιάμεσο, κύριε Θεραπή, έτσι. Μάλιστα. Πώς προβλέπετε να είναι τα πράγματα και για τις άλλες μικρές επιχειρήσεις. Αν δεν ληφθούν τα μέτρα που προτείνετε, αν δεν δει το κράτος έτσι με περισσότερη στοργή, θα λέγαμε, τον μικρομεσαίο, τι είναι η δικιά σας πρόβλεψη. Πέραν από το μηχανισμό στήριξης που είπατε προηγουμένως. Εμείς κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις και στη συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό Οικονομικών θα τις παραθέσουμε και πιστεύουμε ότι θα εισακουστούμε. Λέμε ότι ως πρώτο μέτρο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα για συγχωνεύσεις ή συνεργασίες μικρών εταιριών του ιδίου τομέα. Κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πριν ακόμα από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και σήμερα όμως, και με το να υπάρξουν τα κίνητρα, θα βοηθήσουμε αρκετές μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να το διευκρινίσω το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κατά κόρον από τους φίλους συντεχνιακούς, ότι αντιπροσωπεύουν 65.000 ή 50.000 ή αρκετές χιλιάδες. Οι μικρές εταιρείες στην Κύπρο είναι 65.000 αυτή τη στιγμή. Οι αυτοεργοδοτούμενοι είναι κοντά στις 60.000. Προσφέρουν οι μικρές εταιρείες γύρω στις 200.000 θέσεις εργασίας. Εάν δοθούν τα κίνητρα που λέμε τώρα και διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, τότε αυτόματα δεν θα καταρρεύσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που όπως εμείς λέμε εδώ και 7 μήνες, με τα δεδομένα τα σημερινά θα καταρρεύσει. Γιατί αν βγουν ακόμα 20.000 άτομα στην ενεργεία, με ποιον τρόπο θα πληρώσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αμαρτωλό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί έχουμε συγκεκριμένα θέματα μαζί με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πώς θα πληρώσει τα ενεργειακά επιδόματα. Μάλιστα. Και είναι πολύ άσχημο για μας, κύριε Θεραπή, να ακούμε καθημερινά ότι κάποιοι φίλοι, κάποιοι συνάδελφοι βρίσκονται από σήμερα στην σειρά των ανέργων. Αυτό είναι κάτι το οποίο βιώνουμε εμείς πάλι του ιδιωτικού τομέα και είναι πάρα πολύ άσχημο. Και θα πρέπει να το καταθέσουμε. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα θέλω να πω ακόμα μερικά από τα μέτρα που εισηγούμαστε, γιατί θέλω να αγγίξω και σένα, να απαντήσω, αν θέλετε, ένα από τα βασικά επιχειρήματα των δημοσίων υπαλλήλων, ότι ξέρετε, εσείς όλοι του ιδιωτικού τομέα, στην ουσία είσαστε πλούσιοι γιατί φοροδιαφεύγετε. Η θέση του ΠΑΣΗΜΕ είναι ξεκάθαρη. Καλούμε και προκαλούμε για μία ακόμη φορά τις φοροσυλλεκτικές υπηρεσίες του κράτους να δημοσιεύσουν σήμερα τους καταλόγους με τους οφειλέτες στα ταμεία. Θα πάθουμε μεγάλη μήλα όταν το δούμε τα ονόματα. Θα εκπλαγείτε. Όπως επίσης. Οι πληροφορίες λένε για πολλά πολύ γνωστά ονόματα. Φυσικά, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά την πίσω πόρτα για να μπαίνουν να κάνουν τις διευθυντήσεις. Αλλά όμως, πριν να μπω μέσα στο στούντιο, έχω πάρει δύο τηλέφωνα από μέλη μας. Οι οποίοι στις 15 του αυτού μηνός θα πάνε δικαστήριο για οφειλές στις φοροσυλλεκτικές υπηρεσίες. Και κάνουν μια απλοϊκή, να θέλετε, ερώτηση. Τι ακριβώς θα κερδίσει αυτή τη στιγμή το κράτος, εάν θα οδηγήσει ακόμα και στη φυλακή ένα άτομο το οποίο χρωστά μερικές χιλιάδες ΦΠΑ, τι ακριβώς θα κερδίσει. Γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μια, θέλετε, συνολική διευθέρηση του θέματος, με ποια είναι μια διευθέρηση, ότι να δοθεί χρόνος για να αναζωογονηθεί η αγορά για να μπορέσουμε να πληρώσουμε. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποφύγουν να πληρώσουν τους φόρους. Είναι μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να αποφύγουν. Και τα μεγάλα ψάρια. Ναι, τα οποία, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα. Και ολοκληρώστε. Ναι. Πριν 1,5 χρόνο ήρθαν 3 δισεκατομμύρια, το τονίζω το δισεκατομμύρια, γιατί με τα νούμερα πλέον αρχίζουμε να εξοικειωνούμαστε όλοι, για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να διευκρινίσω ότι νομότυπα δόθηκαν τα 3 δισεκατομμύρια. Κατά τον λόγο, για την άποψη δική μας, παράλογα τα είχαν αναλάβει οι τράπεζες να τα δώσουν. Και έγινε ένα τεράστιο πάρτι. Τεράστιο πάρτι. Εάν αυτά τα λεφτά εμπαίναν στην αγορά, σήμερα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το τι έγινε, εμπαίναν. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κύριε Θεραπή? Πού πήγαν. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες, αλλά αν πω έστω και ένα όνομα, απλά θα κάνετε αρκετό καιρό να με ξαναδείτε. Και εμάς. Ακριβώς. Λοιπόν, το που πήγαν αυτά τα λεφτά δόθηκαν σε εταιρείες που πολλές φορές δεν είχαν καν ανάγκη
τα πήραν με 2-2,5% και επανατοκίστηκαν με μορφή γραμματείων 5-5,5%. Αλλά στην αγορά δεν μπήκαν όμως. Μάλιστα. Κάτι μου λέει, θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι, κύριε Θεραπή. Διότι αυτές τις πληροφορίες που μας λέτε, αν μπορούμε να τις στοιχειοθετήσουμε, νομίζω ότι ο κόσμος θα θέλει να ξέρει αυτά τα πράγματα. Φυσικά μπορούμε. Από την τσέπη μας βγαίνουν όλα αυτά που ακούμε. Δεν έρχονται από το διάστημα αυτά τα δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.